30 δευτερόλεπτα να σας δώσω το λόγο, ναι. Και νομίζω ότι επειδή έκανε και μια ιστορική ανασκόπηση η κυρία Σημακοπούλου και νομίζω ότι επειδή πραγματικά έχει ενδιαφέρον να μην ξεχνάμε και να θυμόμαστε όλες αυτές τις στιγμές, η δικιά μου η δήλωση, η οποία έγινε ακριβώς όπως το είπε η κυρία Σημακοπούλου και πραγματικά πιστεύω ότι πολύ καλά έκανα εκείνη την περίοδο αρχές Ιουνίου και έκανα αυτή τη δήλωση, έγινε ως απάντηση σε μια δήλωση που είχε κάνει η κυρία Μπακογιάννη, αν θυμάστε, Δευτέρα τέλη Μαΐου στο Sky, όπου έλεγε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία, την Παρασκευή θα κλείσουν οι τράπεζες. Αυτό μόνο και μόνο για να αποδείξουμε το ποιοι έχουν πραγματικά αίσθηση ευθύνης, επειδή κατηγορηθήκαμε ως ανεύθυνοι, και το ποιοι έχουν πραγματικά αίσθηση ευθύνης και το ποιοι ήταν οι ανεύθυνοι όλη εκείνη την περίοδο. Θα ήταν πολύ εύκολο εκείνη την εβδομάδα που έκανε η κυρία Μπακογιάννη αυτή τη δήλωση για το ότι θα κλείσουν οι τράπεζες να βγάλουμε τα στοιχεία των νεκροών των καταθέσεων εκείνη την περίοδο, δεν μπορούσαν φυσικά να το κάνουμε γιατί θα επετείναμε τον πανικό. Όμως αυτό απλά και μόνο επειδή αναφερόμαστε ιστορικά σε μία περίοδο η οποία ήταν πολύ δύσκολη και η οποία φορτίστηκε ιδιαίτερα από δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι έχει σημασία να θυμόμαστε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Σακελαρίδη.